Πρωτοποριακό βήμα ίσως και σε πανελλαδικό επίπεδο αποτελεί η κοινή συνεδρίαση διδασκόντων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αύριο το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο της Μητρόπολης Δημητριάδος με θέμα την εκπαίδευση των μαθητών Ρωμά. Για πρώτη φορά δάσκαλοι και καθηγητές θα συζητήσουν και θα ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εκπαίδευση των παιδιών Ρωμά, τόσο ό,τι αφορά στη συνύπαρξή τους στο σχολικό περιβάλλον, όσο και στο θέμα της διαρροής κυρίως στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκεί που θα εστιάσει η συνεδρίαση αυτή και το σκεπτικό της όλης προσπάθειας είναι στην ανταλλαγή απόψεων, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών που εφαρμόζονται και στα δημοτικά και στα γυμνάσια για την ομαλή ένταξη αυτών των μαθητών μέσα στην μαθητική κοινότητα. Σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, περίπου 100 μαθητές Ρωμά είναι γραμμένοι σε διάφορα σχολεία της περιοχής μας. Στη σχολική μας μονάδα ξέρετε ότι η σύνδεση του μαθητικού πληθυσμού σχηματικά είναι τα 2/3 είναι Ρωμά μαθητές και το 1/3 είναι μαθητές από την υπόλοιπη περιοχή της Νέας Ιωνίας. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και εγώ θα ξεχωρίσω τα προβλήματα της συνύπαρξης των μαθητών, της σχολικής διαρροής των μαθητών και επίσης θα ήθελα να πω ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την διαχείριση αυτών των προβλημάτων. Πώς δηλαδή εμείς διαχειριζόμαστε εκεί πέρα τη συνύπαρξη μαθητών που έχουν έχουν πρόσθετες εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως είναι οι Ρωμά μαθητές. Η σχολική διαρροή. Σοβαρό θέμα, αναφέρθηκε και ο συνάδελφος πριν. Είναι από τα θέματα τα οποία μας απασχολούν κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Αρκεί να σας πω ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συνεχίζονται οι εγγραφές Ρωμά μαθητών στο σχολείο και καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι να αντιμετωπιστεί αυτό από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Στα σχολεία της Μαγνησίας φοιτούν αυτή τη στιγμή 400 μαθητές Ρωμά, εκ των οποίων οι 300 είναι γραμμένοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το θέμα φοίτηση μαθητών και μαθητριών Ρωμά δεν είναι ένα απλό θέμα. Είναι ένα θέμα περίπλοκο, έχει σκαμπανεβάσματα, έχει απογοητεύσεις, έχει επιτυχίες, αλλά χρειάζεται συνεχή προσπάθεια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τώρα φτάσαμε σε ένα επίπεδο και μπορούμε να είμαστε ήσυχοι. Κάθε χρονιά είναι καινούρια, έρχονται καινούρια παιδιά, φέρνουν άλλες εμπειρίες, καινούργιοι συνάδελφοι που πρέπει να τους περνάμε και την εμπειρία και τρόπους διαχείρισης και αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση αύριο αυτό τον σκοπό έχει.